Τι γίνεται, τι λέτε εκεί τόση ώρα, μπορείς να μου πεις? Εδώ με το κορίτσι μιλάμε για όλα όσα έζησε και πραγματικά είναι ένα κορίτσι που τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν φοβάται, είναι η μόνη που μπήκε. Γεια σου Μαρία, καλώς μας ήρθες. Ήσουν η τελευταία παίκτρια που μπήκε. Ήμουνα. Στο Big Brother. Ήμουνα. Δηλαδή πόσο καιρό έμεινες εκεί? Τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες και λες δύσκολα πράγματα. Περιπετειώδες, πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Και έχουμε πολλά να πούμε. Έχω πολλά να πω. Μπήκε η μόνη που είπε ότι μπαίνω με στρατηγική. Μπαίνω για να κερδίσω το έπαθλο. Τώρα μου λέει βέβαια ότι κανένα δύο-τρεις είναι μέσα που δεν έχουν στρατηγική. Οι υπόλοιποι έχουν. Η Μαρία το δήλωσε, το είπε έτσι. Υπάρχουν μερικοί ειλικρινείς χαρακτήρες. Αυτό σίγουρα. Αλλά εγώ ήμουν ειλικρινής από την αρχή. Είπα ότι ήρθα για να παίξω το παιχνίδι και να σκεφτώ. Αν και εγώ έρθει για το έπαθλο. Ναι, μα να σου πω κάτι. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα που δεν πας για να γίνεις τραγουδιστής, δεν πας για να γίνεις χορευτής, δεν πας να γίνεις ηθοποιός, δεν πας να γίνεις παρουσιαστής, γιατί πας? Για την εμπειρία, δεν λένε όλοι. Έλα, υπάρχουν, εντάξει, την εμπειρία θα τη ζεις ούτως ή άλλως. Δύο χαρακτήρες που μπορείς να ευθετήσεις. Ή να είσαι ευθύς και να το πεις. Δεν είναι κακό να διεκδικείς ένα έπαθλο. Συμφωνώ, βέβαια. Δεν τρελαθούμε κιόλας. Δεν έκανες καλούς χειρισμούς. Δηλαδή στο κομμάτι με τον Μιχάλη το χάσες. Πιο πολλά. Γιατί ο Μιχάλης δεν ήταν μέσα σε όλο αυτό το κόλπο. Και πήγες εσύ και άρχισες να του λες: εγώ θα μιλάω με αυτόν, εσύ με εκείνον, να μιλάω με την Άρα ή να μην μιλάω με την Άρα. Και το έχασες λίγο και μπήκε και ο ίδιος σε μια περιπέτεια και έφυγε. Ναι. Ο Μιχάλης δυστυχώς επηρεάστηκε και από άλλα άτομα. Αν πιστεύω ότι αν μου είχε εμπιστοσύνη, θα είχαν πάει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ήταν ίσως η μοναδική αληθινή μου φιλία μέσα στο παιχνίδι. Δέθηκα πολύ και με άλλα άτομα, αλλά ήταν η αληθινή φιλία μας. Έχω την αίσθηση όμως ότι εσύ τον ψήφισες. Όχι. Όχι. Ποιος τον ψήφισε που το συζητάγαμε την άλλη φορά? Η Στέλλα. Η οποία Στέλλα του είπε μην εμπιστεύεσαι τη Μαρία. Και ήμουνα το τελευταίο άτομο που θα ψήφιζα τον Μιχάλη. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Επειδή εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα. Ναι. Πού ακριβώς ήθελες να τα πας τα πράγματα με τον Μιχάλη και είπες ότι εάν με είχε ακούσει τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πού το πήγαινες? Πιστεύω ότι στο παιχνίδι πάνε μπροστά όσοι έχουν μια δυνατή φιλία. Και προσπάθησα αυτή τη φιλία, μου βγήκε με τον Μιχάλη. Τον είχα διαγράψει στην αρχή τελείως. Έλεγα ότι δεν πρόκειται να ταιριάξουμε καθόλου. Δεν ξέρω, έτσι. Δεν ταιριάξαμε στην αρχή, δεν μιλήσαμε πάρα πολύ. Είμαστε και δύο σκορπιοί. Κοιτάγαμε κάπως ένα στον άλλον περίεργα. Και αυτό σκορπιό. Σκορπιό με σκορπιό. Υποψιαζόμασταν ένα τον άλλον. Αλλά έγινε το πιο φυσικό πράγμα. Αναπτύχθηκε μια φιλία. Και λέω, όπως όλοι έχουν τον κολλητό τους, έχω κι εγώ τον κολλητό μου. Αλλά ήμουνα λίγες μέρες με στο παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολα. Πάντως συνηθίζεται και σε άλλα προγράμματα με παίκτες ότι αυτοί που μπαίνουν, που δεν μπαίνουν από την αρχή, δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Ναι. Δηλαδή, σαν να ρε παιδί μου τους άλλους, επειδή μπορούν να τους ξέρουν λίγο παραπάνω, άσχετα ποιους συμπαθεί και ποιους όχι. Και μιλάω τώρα από την εμπειρία που έχω σαν θεατής σε πάρα πολλά προγράμματα διαφορετικού τύπου. Δηλαδή και Big Brother και ξέρω εγώ μουσικά προγράμματα και αυτά. Όποιοι μπαίνουν πιο μετά, σαν να μην έχουν προλάβει να χτίσουν την επαφή με τον κόσμο με τον ίδιο, στην ίδια βάση που έχουν οι παλαιότεροι. Προσπάθησα να κάνω φιλίες με όλους τους παίκτες. Και αυτό φάνηκε στους ίδιους τους παίκτες κάπως ύποπτο. Μόνη σου είπες όμως ότι προσπάθησες όχι η φιλία στην αρχή, συμμαχίες για να επιβιώσεις μέσα στο παιχνίδι. Αυτό άλλος μπορεί να το κατάλαβε. Σίγουρα, αλλά ήταν και αγνά συναισθήματα στη μέση. Δεν ήταν μόνο στρατηγική. Διψούσα για μια φιλία. Δηλαδή με την Άρα που ήρθες κοντά, όταν έφυγε ο Μιχάλης, βγήκε από το δωμάτιο έτοιμη να σε αρπάξει. Λοιπόν, με την Άρα. Τι έγινε? Το έχω αυτό το απόσπασμα, Ελένη. Όταν είπα. Να το δούμε λίγο και μα το λες. Να το δεις. Κάτσε λίγο να το καταλαβαίνουμε όλοι. Εκεί που ήμουνα με τον Μιχάλη μπήκε αυτή. Μετά είμαι εγώ με την Ευελίνα, μπαίνει πάλι αυτή. Δηλαδή τι προσπαθεί να κάνει, τι θέλει? Τώρα βγήκε. Αυτή είναι πρωτοτόμενη. Δεν κατάφερε τίποτα. Να σου πω κάτι, Μαρία. Συγχαρητήρια, επειδή το κατάφερες αυτό που ήθελες να κάνεις. Μόνο αυτό είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει να πει. Πραγματικά. Είναι ώρα τώρα να τσακωθείτε. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει να πει. Είναι ώρα. Γιατί. Φίσα, να τον διώξω. Πάρ' την Άρα από εδώ, σε παρακαλώ. Εγώ να τον διώξω. Ή εσύ που λες σε όλους μπροστά σε όλους ότι είμαι καλύτερη σου φίλη. Είναι ψέματα. Επειδή είσαι ψεύτρα. Σα ήξερα εγώ ότι δεν είσαι πλέον. Στα μούτρα σου κιόλα. Τι. Εσύ λες ότι είμαστε. Ποτέ δεν είμαστε. Εσύ δεν έχει εμπιστοσύνη. Εγώ δεν σε έχω εμπιστοσύνη. Πώ μπορεί να πει Μετά μου είπες εσύ
Σου είπα σταματάω να είμαι φίλη σου. Σου είπα σταματάω να είμαι φίλη σου. Είσαι μεγάλη ψεύτρια. Όλο το λίγο με έρχεις. Όλο το λίγο με έρχεις. Κι εγώ κάτι σου είπα. Σου είπα ότι έχω σκάρο να είμαστε φίλες και να είμαστε καλύτσα. Απλά είπε ότι η Μαρία μπήκε με στρατηγική μέσα στο παιχνίδι. Μου κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση που όταν συνειδητοποίησα ότι τα συναισθήματα δεν ήταν τα ίδια από τη δική σου πλευρά, ότι ειδικά της Νάρας, ότι δεν νιώθει το ίδιο για μένα, ότι κάτι τέτοιο, απομακρύνθηκα. Και εκείνη με πλησιάζει συνέχεια. Όλη την εβδομάδα κάνει υπερβολικά προσπάθεια για να γίνει φίλη μου, δηλαδή να με χαϊδέψει, να με αγκαλιάσει. Απομακρύνομαι συνέχεια και έρχεται και με αγκαλιάζει και με φυλάει και... τέτοια παιχνίδια μυαλού δεν έχω παίξει ποτέ στα 28 μου χρόνια, που θεωρώ τον εαυτό μου στρατηγικό άτομο. Και μετά, όταν ήθελα τόσο πολύ να γίνει φίλη μου, είπε ότι με πίστεψε από το τίποτα, δεν ξέρω από πού. Δεν έχω ξαναδεί κάτι στη ζωή μου. Τρεις μέρες έχεις να μου μιλήσεις και πριν από 5 λεπτά και με αγκάλιαζες! Ηρέμησε. Επειδή είμαι καινούργια, έχω κλείσει το στόμα μου. Για να με ψηφίσει, δεν κλείνω το στόμα μου. Ηρέμησε. Είναι το που κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε. Δεν κατάφερε τίποτα αυτή η κοπέλα εδώ μέσα, Νάρα. Δεν κατάφερε τίποτα αυτή η κοπέλα εδώ μέσα. Άμα δεν είναι δυστυχισμένο όλα αυτά, άμα δεν είναι τα παιχνίδια, δεν θα έγινε αυτό. Δεν θα έγινε τίποτα. Εγώ το περίμενα. Είμαι εύκολο στόχο. Είμαι και επιθετική παίκτρια του παιχνιδιού. Δηλαδή, λέω τη γνώμη μου, εκφράζω γνώμη μου, έχω κάποια στρατηγική. Δεν απλά κάθομαι, όπως το λέω, δεν έχω έρθει για κατασκήνωση. Έχω έρθει για το έπαθλο και πιστεύω ότι πολλά άτομα εδώ έχουν έρθει για το έπαθλο. Απλά φοβούνται να το πουν, μην τους βλάψει. Κρίσει όλο τον κόσμο ότι είναι φίλη μου! Πώς μπορεί! Πώς τολμά να το κάνει κάτι τέτοιο! Από δύο κουβέντες έχουμε αλλάξει. Τίποτα άλλο, δύο κουβέντες έχουμε αλλάξει. Πώς μπορεί να πεις όλο τον κόσμο ότι είναι φίλη μου, πώς μπορεί! Ηρέμησε, και εσύ το ίδιο. Ήρθα σε συμβάλλει το αλλιώνα και τις δυο. Ηρεμήστε και οι δυο. Έκανα το παιχνιδάκι της μια χαρά. Ναι, και μετά εμείς βγαίνουμε την πρόσωπη. Τι είναι αυτή, τετραπρόσωποι είναι! Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί τσακώνεστε, παιδί μου. Τετραπρόσωπη, Μαρία. Γιατί είναι τόσα νεύρα καταρχήν. Είστε θυμωμένες και οι δύο πάρα πολύ. Είναι έντονα τα συναισθήματα μέσα στο σπίτι. Ο εγκλεισμός είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζει συναισθήματα πάρα πολύ γρήγορα. Τα συναισθήματα πολλαπλασιάζονται 100. Είσαι στεναχωρημένη, είσαι πολύ στεναχωρημένη. Δεν είσαι με κάποιον, δεν είσαι πάρα πολύ με κάποιον. Δυστυχώς, το βράδυ δεν μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω πάρα πολύ. Όταν μπήκα στο σπίτι, διψούσα για μια φιλία. Ήμουνα απομονωμένη από όλους και έκανα προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες. Και με την Άρα μίλησα πιο πολύ, έκανα πιο πολύ παρέα. Και από τη δική μου τη μεριά, πραγματικά τα συναισθήματα ήταν αγνά. Μετά από μία εβδομάδα, άρχισα να κάνω παρέα και με τον Μιχάλη και είχαν μία σχέση. Στην λοιπόν... Άρα δεν της άρεσε αυτό. Ζήλεψε, Ελένη, την έπιασα και της είπε. Μα γιατί είδε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Εκεί είδε κάτι που δεν υπήρχε. Αλλά... Είμαι γυναίκα, καταλαβαίνω όταν έχει συναισθήματα για κάποιον και τους το εξήγησα. Τον απομάκρυνες τον Μιχάλη, είναι... εσύ. Σταμάτησε να της μιλάει εκείνη την εβδομάδα και ήταν όλο μαζί σου. Δεν ζηλέψει το κοριτσάκι. Αυτό που λέτε σε όλη την εβδομάδα, όταν η Νάρα ήρθε να μας μιλήσει, εγώ με τον Μιχάλη είχα κάνει παρέα δύο μέρες. Πρώτες πέντε μέρες δεν είχαμε μιλήσει καθόλου. Πραγματικά νόμιζα πως δεν θα ταιριάζαμε με τίποτα, με βάλα στο δωμάτιο επικοινωνίας και λέω: με τον Μιχάλη και τον Αλέξη δεν πρόκειται καν να ασχοληθώ, δεν έχουμε τίποτα κοινό. Αφού έγιναν όλα αυτά. Μου κάνε μια ερώτηση στο live και είπα ότι είναι η καλύτερη μου φίλη η Νάρα και ο Μιχάλης. Αυτό παρεξήγηθηκε πάρα πολύ. Εννοούσα ότι με τα άτομα που έχω μιλήσει πιο πολύ, που έχω δεθεί πιο πολύ, είναι η Νάρα και ο Μιχάλης. Επίσης, επειδή υπήρχε ένας διαχωρισμός, νόμιζα πως αν έκανα κάποια δημόσια εξομολόγηση και στους δύο, θα καταλαβαίνανε ότι και για τους δύο έχω μια φιλία. Ανεξαρτήτως από τις διαφορές που είχαν αυτοί μεταξύ τους. Μετά από εκείνη την εβδομάδα, τα πράγματα πήραν τον κάτω δρόμο και σταμάτησε η φιλία. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές, όντως την κυνηγούσα σαν σκυλάκι, γιατί την πήγαινα πολύ στην αρχή και είχα στεναχωρηθεί που είχα παρεξηγηθεί. Και ίσως αυτό να μπέρδεψε το κοινό. Δηλαδή, ο Μιχάλης μία... σταμάτησε να μιλάει στην Άρα εξαιτία σου. Δεν ξέρω πραγματικά. Μα όταν έφυγε ο Μιχάλης, εσύ ίδια έλεγες Μιχάλη, σε κατέστρεψα. Γιατί λοιπόν, το έλεγες λοιπόν, αυτό. Εγώ πάντα πήγα στο παιχνίδι να παίξω. Ναι. Ήθελα. Τροφή για το μυαλό, που εκεί μέσα δεν τη βρήκα σε πολλούς παίκτες.
να παίξω, να μιλήσω, να μιλήσω για ορισμένα πράγματα. Και με τον Μιχάλη το έκανα αυτό, κατάφερα να το κάνω αυτό, γιατί κολλήσαμε. Πραγματικά κολλήσαμε. Γίνατε φιλαράκια, παιδί μου. Γίναμε πολύ καλά φιλαράκια. Πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες, ο Μιχάλης είναι εδώ, ήταν το πρωί καλεσμένο στην πρωινή εκπομπή του καναλιού μας. Ναι. Να τον φέρουμε μέσα. Φυσικά. Να τα πείτε και μαζί. Φυσικά. Έλα, Μάικ. Έλα, Μιχάλη. Καλά, το χορευτικό σου έχει μείνει. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το χορευτικό σου. Έλα, μου ξαναλέω. Μιχάλη. Γιατί δεν μου πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είσαι Σκορπιό, είσαι. Πρέπει να τα μάθω τώρα από τη φίλη σου. Και συγκεκριμένα έχω γενέθλια σήμερα. Σήμερα! Γενέθλια να τα χρηστήσει. Να τα χρηστήσει, Μιχάλη. Ένα χρόνια πολλά θα στο πούμε. Το ξέχασα. Αν θέλετε. Τι λέτε. Στην κίνηση παρατηρώ. Κάτσε να κάτσω κάτι. Το χρονικό κατεβάσει είναι πιο. Γιατί είμαι κοντούλα. Έλα, Μιχάλη. Μιχάλη, ό,τι μας έλεγε η Μαρία, ότι όσο προλάβατε, ενώ τις πρώτες πέντε μέρες και ενώ δεν πίστευε με τίποτα ότι θα μπορούσε με σένα να κάνει παρέα. Τον είχα διαγράψει τελείως το Μιχάλη. Σε είχε διαγράψει πριν σε γνωρίσει. Τελείως. Σε είχε δείξει τηλεόραση. Μπράβο, σε ήξερα από τηλεόραση. Λοιπόν, είπε ότι της, ουσιαστικά μετά την χοντρικά την πρώτη εβδομάδα αρχίσατε να έρχεστε πιο κοντά, αλλά σαν φίλοι. Ναι. Σαν φίλοι, ναι. Σαν φίλοι. Mm. Δεν έχω καταλάβει και εξήγησέ μου εσύ που είσαι άντρας και τα βλέπεις αλλιώς από ό,τι τα βλέπουμε εμείς οι γυναίκες. Οι δυο τους γιατί τσακωνόντουσαν. Αυτό θα ήθελα να μάθω κι εγώ. Τι έγινε. Πείτε τα παιδιά, χαλά. Εγώ απλά με κατηγόρησαν ότι έκανα κάποια ερωτικά βήματα προς τον Μιχάλη που δεν είχε γίνει. Εσύ κατάλαβες κάτι τέτοιο, Μιχάλη. Όχι. Ήμασταν όπως μιλούσαμε ο τρόπος, ρε φίλε, να σου πω και ρε φίλε. Και α, έτσι, να ρωτήσω δηλαδή. Κάτι άλλο. Μιλούσαμε. Κάτι άλλο, πιστεύεις ότι σου έκανε κακό η παρέα με τη Μαρία και βγήκες έξω. Λοιπόν, το παιχνίδι του Big Brother είναι ψυχολογικό και όταν είσαι μέσα και όταν είσαι έξω. Mm. Βγαίνεις έξω για να ρωτιέσαι. Αυτό που ένιωθα με αυτήν την κοπέλα εκεί μέσα ήταν αληθινό. Ένιωθα πως είμαστε φίλοι, περνούσαμε ωραίες στιγμές μαζί. Βγαίνεις έξω και σου λένε διάφορα ότι ο καθένας μπορεί να μπήκε με στρατηγική για να σε βγάλει έξω. Και εκεί να ρωτιέσαι, προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις. Πράγματι το έκανε αυτό. Δεν μπορούσε να μου πουλήσει τόσο ψεύτικο αυτό. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Την άκρη θα την βρούμε τώρα. Τι βγάλαμε. Την έχουμε βρει ήδη, πιστεύω. Αλλά να πω κάτι για το κατέστρεψα το Μιχάλη. Τι εννοούσα. Mm. Πιστεύω ότι το ελληνικό κοινό στο τέλος δεν αγκαλιάζει τον παίκτη. Γιατί εγώ μπήκα σαν παίκτρια. Δεν πήγα τρεις μήνες κατασκήνωση. Είναι δεν, να πω ότι πήγα την εμπειρία. Τρεις μήνες να κλειστώ σε ένα σπίτι μακριά από τους δικούς μου, τους φίλους μου. Για ποιο λόγο. Πάμε όλοι για ένα έπαθλο. Και βγήκα και το είπα ανοιχτά. Δυστυχώς το κοινό δεν το αγκάλιασε αυτό, δεν το εκτίμησε ίσως και πιστεύω ότι επειδή με τον Μιχάλη προσπάθησα να παίξουμε το παιχνίδι μαζί, αντικατοπτρίστηκε άσχημα και στον Μιχάλη. Αυτό εννοούσα. Mm. Και πραγματικά νιώθα τύψη όταν έφυγε ο Μιχάλης, νόμιζα πως έφταιγα εγώ. Όσον αφορά την Άρα που είπανε πολλοί άλλοι ήταν φίλοι σου, μετά την πρώτη εβδομάδα η φιλία έπεσε τελείως. Και ήμουν εγώ που ήμουν μπερδεμένη γιατί. Όταν πήγα και της είπα, δεν ταιριάζουμε, ας τα αφήσουμε εκεί που είναι και δεν μιλάμε, ερχόταν μία μέρα δεν μου μιλούσε και μία μέρα με αγκάλιαζε. Και στην αποστολή που ήμουν με τα σκηνιά, με είχε αγκαλιάσει σαν να ήμουν το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Και είχα μπερδευτεί κι εγώ. Δεν ξέρω πώς από όλη αυτή την κατάσταση βγήκα η κακιά. Ας το αφήσουμε αυτό. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που ήσουν εδώ, βλέπαμε τη Στέλλα με τον Αλέξη. Να του λέει ότι εσύ δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις και αυτό που κάνεις είναι. Τώρα λοιπόν το Σάββατο το βράδυ έβλεπα Big Brother, η Χριστίνα λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα για τον Αλέξη και την ίδια. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν το έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί μέσα με τον Αλέξη. Για να δούμε το βίντεο να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα.